Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στην αίθουσα Παρνασσός. Μια μουσική πανεσία από τα πιο σπουδαία τραγούδια του Ανδριόπουλου. Ερμηνεύουν ο Μανώλης Μητσιάς και η Θεοδώρα Μπάκα. Απαγγέλει και τραγουδά η Ελένη Κοκκίδου. Μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 30 Δεκέμβρη στην αίθουσα Παρνασσός. Προπόληση viva.gr και 11876. Λοιπόν, απλά να πούμε εμείς πάνω σε αυτό ότι είναι μια αναδρομή στο μουσικό έργο ενός σπουδαίου συνθέτη του Ηλία Ανδριόπουλου. Τον έχουμε φιλοξενήσει κιόλας σε αυτή την εκπομπή. Και θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει στο Αθηναϊκό Κοινό στην αίθουσα του Παρνασσού στις 30 Δεκεμβρίου. Σάββατο. Λίγο, το Σάββατο αυτό. Με τους καλλιτέχνες που είναι και το διαφημιστικό. Νομίζω ότι είναι. Να πω κι εγώ κάτι, ο δάσκαλος. Να πείτε, ότι ο Ανδριόπουλος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Έχει δώσει ανεπανάληπτες συνθέσεις και ένας ερμηνευτής ποιότητας, πραγματικής ποιότητας, που έχει δουλέψει με τον Γκάτσο, με τον Χατζηδάκη, είναι ο Μανώλης Μητσιάς. Θα σας δείσουμε 500.000 περίπου τυχιούχοι, επιστήμονες, πήραν τον δρόμο της Χριντίας. Και βγήκε μια, το εξέτασε, έβαλε ένα ερώτημα η Μαρμπή σε πρόσφατη δημοσκόπησή της και λέει, αν σας δινόταν ευκαιρία να φύγει από τη χώρα, τι θα κάνατε. Συνολικό ποσοστό είναι 34,3, θα έφευγε. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι το 70,2 είναι 18 με 24 ετών. Έτσι. Μέγα πρόβλημα. Το οποίο έχει σχέση με αυτό που είπαμε προηγουμένως, όταν έχεις κλείσει τις θέσεις στα πανεπιστήμια, ένα κομμάτι αυτό, και δεν μπορεί κανείς να μείνει να σταδιοδρομήσει στο πανεπιστήμιο, ενώ έχει διεξαγάγει ήδη πολύ καλές σπουδές. Αν δεν μπορεί λοιπόν να το κάνει αυτό, φεύγει ένας έτοιμος κόσμος. Ένας έτοιμος κόσμος που έχει δουλέψει, που έχει μορφωθεί στην Ελλάδα, που έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, που έχει κάνει διδακτορικό, που έχει κάνει δημοσιεύσεις. Τους χάνουμε αυτούς ως δυναμικό. Όπως χάνουμε και αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε μορφώσει στα ελληνικά πανεπιστήμια, τους παίρνουν έτοιμους λοιπόν μετά από 12 χρόνια σπουδών στη γενική εκπαίδευση. Συν 4, 5 ή 7 ανάλογα τι έχει σπουδάσει. Τον παίρνει έτοιμο λοιπόν η ξένη χώρα και τον εκμεταλλεύεται, θα έλεγα, τον αξιοποιεί, για να πούμε τη σωστή λέξη, σωστή. Τον αξιοποιεί και τον χάνουμε εμείς. Όλα αυτά τα παιδιά, βεβαίως, αν ποτέ μπορέσουμε να τα φέρουμε πίσω, τότε θα έχουμε και το πρόσθετο όφελος ότι θα έχουν δει και θα έχουν πάρει και μία γεύση που γίνεται στην Ευρώπη. Εμείς παράγουμε περισσότερους επιστήμονες από εκείνους που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Εκείνοι όμως παράγουν λιγότερους από όσους χρειάζονται. Ακριβώς. Γι' αυτό και έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε 400 και 500 χιλιάδες. Αυτοί κάνουν οικονομία. Δηλαδή δεν σπουδάζουν τόσους πολλούς ανθρώπους. Αυτό έχει σχέση και με την κοινωνία τη δική τους. Το είπα και προηγουμένως ότι στην ελληνική κοινωνία για τον Έλληνα γονέα θεωρείται κοινωνική καταξίωση να πάει το παιδί στο πανεπιστήμιο, έστω και αν είναι άνεργος εν συνεχεία. Κάτι άλλο κόβει από παντού, αλλά δεν στερεί την μόρφωση, όπως και αν είναι. Ακριβώς. Ακόμη και αν είναι το ιδιαίτερο, ακόμη και αν είναι μετά στο πανεπιστήμιο, οτιδήποτε. Θεωρεί ότι το παιδί του τέλειωσε το πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει στο εξωτερικό. Έχουν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων και αν χρειάζονται ανθρώπους, αρχίζουν και παίρνουν από γειτονικές χώρες. Εδώ ο κύριος Μάνος από την Καλυθέα λέει τι θα γίνει με τις μεταγραφές των φοιτητών και ειδικά με των οικογενειών που έχουν μηδενικό εισόδημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει αντιμετωπιστεί, που έχει προκύψει τώρα τελευταία. Έχει μια απόφαση όταν είναι αδέρφια. Αυτό έχει διευρυνθεί πάρα πολύ. Έχει διευρυνθεί. Κοιτάξτε, έχει θετική και αρνητική πλευρά. Θετική είναι ότι λύνει ένα πρόβλημα της οικογένειας. Δεν μπορεί μια οικογένεια που έχει 2-3 παιδιά να έχει 3 σπίτια με αυτή την κρίση. Από την άλλη, φορτώνονται τα πανεπιστήμια τα κεντρικά. Καλώς. Αντί να έχει 300 φοιτητές, βρίσκεται με 400 και 450. Οι υπουργοί. Το γνωρίζουν γιατί οι Πριτάνοι το λένε πρώτο-πρώτο. Άρα, πας να λύσεις ένα κοινωνικό πρόβλημα. Υπάρχει λύση. Ποια είναι η λύση? Να βρεθούν χρήματα να δοθούν στα πανεπιστήμια να αυξήσουν το προσωπικό τους. Να πω κάτι απλό. Ότι τα μεγάλα πανεπιστήμια να αυξήσουν το προσωπικό τους. Εάν το πρόβλημα είναι το κόστος, θα έπρεπε να υπάρχουν εστίες και σύντησης και στέγασης για τους φοιτητές.
Οπωσδήποτε. Και να μειώνεται το κόστος που πρέπει να καταβάλει η οικογένεια για να τον σπουδάσει στα Γιάννενα, στην Κρήτη, στην Θεσσαλονίκη κτλ. Παρά τα αυτά, το να κάνεις εστίες τόσες πολλές ώστε να μπορούν να κατοικήσουν είναι ένα μεγάλο κόστος. Κάποτε είχε βρεθεί επίσης ισορροπία. Νομίζω ότι μετά ατόνισε αυτό γιατί είχαμε λεφτά. Ήταν η εποχή του χαρούμενου χρήματος που δεν χρειαζόταν και τώρα έχουμε έλλειψη. Είναι ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Ναι. Να μην φορτώσεις τα κεντρικά πανεπιστήμια, πρέπει να το λύσεις όμως αυτό. Αν δεν το λύσεις αυτό, πρέπει στα κεντρικά πανεπιστήμια που φέρνεις πολλούς φοιτητές να τους δώσεις την δυνατότητα να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές αυτούς. Εξ αρχής συζήτηση για αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πώς θα εισάγονται χωρίς εξετάσεις. Πού έχουμε φτάσει, πού βρίσκεται αυτή η ιστορία. Τώρα, για να είμαστε ρεαλιστές, χωρίς εξετάσεις δεν είναι δυνατόν να εισαχθούν. Εκτός αν πάει σε ένα τμήμα που δεν έχει κόσμο, δηλαδή δεν έχει ενδιαφερόμενους φοιτητές, εκεί δεν χρειάζεται να κάνεις και εξέταση. Στα τμήματα τα οποία έχουν πολλούς υποψήφιους, είτε είναι η ιατρική, είτε είναι το πολυτεχνείο, είτε είναι η φυσικομαθηματική, είτε είναι η φιλολογία, είτε είναι η νομική, δεν μπορείς να μην κάνεις εξετάσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις τους ανθρώπους χωρίς αξιολόγηση. Ακριβώς. Το θέμα είναι με ποια αξιολόγηση. Χωρίς να λαμβάνεις καθόλου υπόψη την επίδοσή τους στο λύκειο, χωρίς να κάνεις μία εξέταση επί της ουσίας, και αν το κάνεις αυτά τα πράγματα, τι κάνεις με το λύκειο, το κάνεις φροντιστήριο το λύκειο, και τι κάνεις με τη γενική εκπαίδευση που πρέπει να έχουν τα παιδιά τα οποία περνάνε από τη γενική εκπαίδευση. Μόνο όταν έχεις ανθρώπους που έχουν μια γενική μόρφωση, αυτούς τους ανθρώπους μπορείς να τους αξιοποιήσεις και όταν τελειώσουν το σχολείο. Εάν τους βάλεις από νωρίς στην εξειδίκευση και στα φροντιστήρια και σε αυτά που θα μάθουν όταν μπουν στο πανεπιστήμιο, είναι μια λάθος προσέγγιση. Υπάρχει επομένως λύση. Λύση υπάρχει. Λύση υπάρχει. Αποδέχτηκε η λύση που αυτή που προτείνετε εσείς και που είναι και άλλος συναδέλφος σας. Κάποια κυβέρνηση. Δεν την αποδέχουν, είχε γίνει αποδεκτή στο παρελθόν. Η παρούσα κυβέρνηση βλέπω ότι πάει προς άλλες λύσεις. Θέλει δηλαδή μέσα στο λύκειο να μειώσει τα μαθήματα και να δώσει στην τρίτη λυκείου έναν καθαρά φροντιστηριακό χαρακτήρα. Με την έννοια ότι θα τους προετοιμάσει. Εκεί προσωπικά διαφωνώ, θεωρώ ότι η καλύτερη ηλικία που είναι 15 με 18 για τα παιδιά μας πρέπει να είναι μια ηλικία εμβάθυνσης και απόκτησης πραγματικής γνώσης και οι εξετάσεις και τα πάντα να είναι μετά, όπως γινόταν παλιά. Δηλαδή, ένα σύστημα δοκιμασμένο. Τελείωνες την εκπαίδευση, το γυμνάσιο τότε, το λύκειο πέστε τώρα, τελείωνες, αποκτούσες μια μόρφωση και από εκεί και πέρα, αν ήθελες να πας στο πανεπιστήμιο, θα έκανες κάποια προετοιμασία και θα έδινες τις εξετάσεις σου κατά μήνα Σεπτέμβριο με ένα-δυο μήνες που γίνονταν τα φροντιστήρια και το... Παλιά έτσι γινόταν. Έτσι. Αυτό το σύστημα είναι ένα καλό σύστημα. Γιατί? Γιατί δίνει την αυτονομία στην γενική εκπαίδευση, στο λύκειο, στην καλύτερη ηλικία. Έχουμε, ξέρετε, υποβαθμίσει την γενική μόρφωση. Συνεχώς μιλάμε για επαγγελματισμό, συνεχώς μιλάμε για μία έννοια χρησιμοθυρίας και χρηστικότητας. Εργαλειοποίηση της γνώσης. Εργαλειοποίηση, το λέτε πολύ ωραία. Δηλαδή, νομίζω ότι το θίξαμε, αλλά στο πούμε τώρα. Δίνει το σχολείο, το ελληνικό σχολείο, έμφαση στην αγωγή. Δηλαδή σε αξίες, σε αρχές, σε κανόνες. Ή δίνει απλώς πληροφορίες και προετοιμάζει μόνο... Μπας και μπει κανείς στο πανεπιστήμιο που πάλι δεν μπαίνει από το σχολείο, μπαίνει από τα φροντιστήρια. Εκεί έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Εγώ θεωρώ σημαντική την πρόταση που είχατε κάνει παλαιότερα ότι πρέπει να υπάρχει ένας κορμός μαθημάτων από 4 βασικά μαθήματα και τα υπόλοιπα να είναι κύκλοι που να τέμνονται. Και έχετε πει κάποια εποχή, ότι ο κορμός θα πρέπει να έχει γλώσσα, μαθηματικά και ιστορία και μετά έχετε κάνει τις πληρωματικές προτάσεις. Μπορεί να είναι η φυσική, αν θέλουμε να το κατευθύνουμε προς τα εκεί, ή ακόμη και θρησκευτικά, αν θέλουμε να το συνδέσουμε τον Ελληνισμό με την Ορθοδοξία κτλ. Κοιτάξτε, το θέμα της Ορθόδοξης πίστης πρέπει να είναι μέσα στα διδασκόμενα μαθήματα. Οι κύκλοι αυτοί αφορούν όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να είναι τα φρονηματιστικά που λέμε μαθήματα, τα οποία είναι γλώσσα, ιστορία και θρησκευτικά με ένα περιεχόμενο πολύ και καλά προσδιορισμένο. Και πρέπει να είναι οπωσδήποτε τα μαθηματικά. Οι φυσικές επιστήμες δεν μπορεί σήμερα χωρίς φυσική, χωρίς βιολογία, χωρίς χημεία, δεν μπορείς να υπάρξεις. Ξένες γλώσσες. Να. Και τι θα κάνεις
με τα μαθήματα του πολιτισμού. Δηλαδή, η μουσική είναι πολυτέλεια, τα εικαστικά είναι πολυτέλεια, ο αθλητισμός, η σωματική άσκηση είναι πολυτέλεια. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο, και εμείς το είχαμε κάνει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, που δυστυχώς δεν κάθονται να τον μελετήσουν και να τον εφαρμόσουν. Γιατί καθίσαμε εκπαιδευτικοί που ξέρουμε τη δουλειά και είπαμε σωστά πράγματα. Αυτά, εάν τα εφαρμόσουν, θα έχουν μια ποιοτική παιδεία. Αλλά δεν τα αποδέχονται οι πολιτικοί. Γιατί θέλει κάθε κυβέρνηση να κάνει την δική της τομή, μεταρρύθμιση, η οποία τελικά γίνεται με προχειρότητα, με βιασύνη και δεν αποδίδει. Αυτά τα πράγματα είναι τόσο λεπτά και τόσο σύνθετα, ώστε πρέπει να τα έχεις μελετήσει, να τα έχεις επεξεργαστεί, να τα έχεις φτάσει σε λεπτομέρειες για να τα εφαρμόσεις. Στις άλλες χώρες υπάρχει μόνιμο εκπαιδευτικό σύστημα? Υπάρχει μόνιμο εκπαιδευτικό σύστημα με μεγάλη προσοχή σε αλλαγές. Αλλαγές γίνονται πάντοτε. Αλλά με μεγάλη προσοχή και με ανθρώπους που γνωρίζουν την εκπαίδευση. Δηλαδή, ο πολιτικός δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει την εκπαίδευση. Όμως είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με αυτούς που γνωρίζουν την εκπαίδευση. Και εννοώ και τους μάχημους εκπαιδευτικούς και τους πανεπιστημιακούς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Λοιπόν, έχω εδώ το τελευταίο σας βιβλίο, είναι αυτό. Ναι. Σύγχρονη σχολική γραμματική για όλους. Είναι μια άλλη ανάγνωση της γραμματικής, γιατί βλέπω ότι λέτε ελληνική γλώσσα, γραμματική, σύνταξη. Κύριε Κουτζάνη, είναι μια άλλη σύλληψη της γραμματικής και μια απενοχοποίηση της γραμματικής. Επιτρέψτε μου τον όρο. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μείνει με την εντύπωση ότι η γραμματική είναι κάτι σχολαστικό, κάτι απεχθές, κάτι κρύο, κάτι άχρηστο. Τέλειωσε το σχολείο, μην ξανανοίξεις γραμματική. Πρόκειται ακριβώς για το αντίθετο. Πρώτον, ότι οι γλωσσολόγοι, όταν λέμε γραμματική, εννοούμε σύνταξη βασικά και γραμματική που επενδύει τη σύνταξη. Άρα, εγώ μετά από 40 χρόνια δουλειάς στη γλώσσα, δεν θα καθόμουν να γράψω κάτι πως κλείνουμε τα ονόματα και τα ρήματα. Έκανα ένα βιβλίο το οποίο είναι μια άλλη πρόταση για τη διδασκαλία της γλώσσας στο σχολείο. Πώς θα ανεβάσω το δάσκαλο και πώς θα αγαπήσει ο μαθητής τη γλώσσα. Δηλαδή, έχουμε έναν γλωσσικό μονισμό, έτσι το χαρακτηρίζω. Τι δηλαδή? Θεωρούμε ότι η γλώσσα είναι κάτι σαν να υπάρχει από μόνο του. Δηλαδή, είναι σαν να υπάρχουν οι λέξεις από μόνες τους, οι γραμματικοί από μόνες. Μα δεν υπάρχουν αυτά. Οι λέξεις υπάρχουν για να δηλώσουν έννοιες. Η γραμματική υπάρχει για να δώσει τις νοητικές κατηγορίες. Τις πράξεις θα τις δώσει το ρήμα. Τους χαρακτηρισμούς το επίθετο. Τα πρόσωπα πράγματα τα δώσουν τα ουσιαστικά. Και αυτό που κάνουμε με την νόησή μας, που ενώνουμε τις έννοιες και κάνουμε τα νοήματα, έτσι υπάρχουμε. Πείτε το αυτό, κύριε, αυτό γίνεται με τις προτάσεις. Πείτε το αυτό, ότι σκεφτόμαστε με τη γλώσσα. Μα ότι, δεν υπάρχουμε. Ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε λίγο στη γλώσσα και ότι όσο πιο πλούσιο είναι το γλωσσικό όργανο, τόσο καλύτερη είναι και η σκέψη μας. Κάθε ποιότητα, το λέω και στο βιβλίο αυτό και παντού, κάθε ποιότητα στην χρήση και γνώση της γλώσσας είναι ποιότητα στη σκέψη μας. Δεν υπάρχει σκέψη χωρίς γλώσσα και γλώσσα χωρίς σκέψη. Κάθε βελτίωση. Αυτό όμως τι σημαίνει? Πώς διδάσκω τη γλώσσα στο σχολείο έτσι ώστε να την καταλάβουν και να την αγαπήσουν τα παιδιά? Λέω στο σχολείο ότι υπάρχουν δύο πυλώνες. Το ένα είναι η ενέργεια, η δράση, το ρήμα, και όλα τα άλλα χτίζονται γύρω από το ρήμα. Και τι κάνουν? Εξειδικεύουν την κεντρική πληροφορία που είναι το ρήμα. Και ότι μέσα στη γλώσσα έχω επιλογές, κάτι μπορώ να το πω με ένα επίρρημα, μπορώ να το πω με μια πρόθεση, να το πω με μια πρόταση, έτσι ώστε να ξέρει ότι το κείμενό του, αυτά που λέει ή που γράφει, έχει πολλούς τρόπους να τα πει και κάθε φορά χρησιμοποιώντας έναν άλλο τρόπο δίνει μια άλλη προοπτική και μια άλλη διάσταση. Ενεργητική και παθητική φωνή. Mm. Τι είναι τώρα απλώς να πω ενεργητική και παθητική? Η ενεργητική είναι να τονίσω τον δράστη που κάνει κάτι, η παθητική είναι να τονίσω το αντικείμενο, το διάταγμα υπεγράφει. Όταν βάζω την παθητική φωνή, τονίζω το διάταγμα. Εάν πω υπουργός υπέγραψε το διάταγμα, τότε τονίζω ποιος υπέγραψε. Όλα αυτά, η γλώσσα μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Όμως πρέπει να διδαχθεί έτσι η γλώσσα και να φύγουμε από το φορμαλισμό, από την τυποκρατία, από τις ταμπέλες. Το θέμα σου δεν είναι να πεις ότι είναι εμπρόθετος προσδιορισμός, ξέρω εγώ, του τάδε. Αυτό, πες το και αυτό. Το κυριότερο είναι να καταλάβει κανείς ότι η γλώσσα σου δίνει
τους τρόπους να εκφράσεις τη σκέψη σου με τον καλύτερο τρόπο. Και όταν είναι μια γλώσσα καλλιεργημένη που είναι η ελληνική, με έναν πολύ μεγάλο πλούτο σε όλα τα επίπεδα, σου δίνει περισσότερες δυνατότητες. Έτσι, πολλές φορές με είχε απασχολήσει, αλλά και φίλους. Πώς οι αρχαίοι, όταν ξεκίνησαν, αποκαλούσαν μοσχάρι ψάρι, τη λέξη ψάρι. Πώς είδανε. Στις απαρχές της γλωσσολογίας. Εδώ πάμε τώρα στο ξεκίνημα της γλώσσας. Δηλαδή στη γλωσσογονία. Οι άνθρωποι όταν ξεκίνησαν να ονομάσουν τα πράγματα, ξεκίνησαν από κάτι. Τους έκανε εντύπωση το χρώμα, τους έκανε εντύπωση η χρήση, ένας ήχος, κάτι τους έκανε εντύπωση και έδιναν τα ονόματα. Αλλά το κυριότερο δεν είναι, το λέει ο Πλάτων στον Σοφιστή, δεν είναι το ονομάζει, το να δίνεις ονόματα, είναι βασικό, αλλά δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι το λέγειν. Τι σημαίνει το λέγειν? Το να συντάσεις τα ονόματα με τα ρήματα ώστε να σου δίνουν λόγο. Λόγο στα αρχαία είναι και η πρόταση. Είναι η πρόταση, όπως λέμε στη γραμματική. Λόγος είναι η λογική, λόγος είναι η γλώσσα και λόγος είναι και η πρόταση. Άρα λέει ο Πλάτων ότι δεν είναι το ονομάζειν το κύριο. Το κύριο είναι το λέγειν. Όπου λέγειν σημαίνει την σύνταξη, το να συντάξω τις λέξεις γραμματικά ώστε να μου δίνουν ένα νόημα. Αυτό λοιπόν είναι μια ολόκληρη πνευματική διαδικασία, πάρα πολύ σημαντική. Άρα, ας πούμε ότι το αρχικό που λέγατε το ονομάζει μπορεί να είναι και τυχαίο. Μπορεί να είναι από έναν ήχο. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Και δημιουργείται μια σύμβαση. Έτσι, το και είναι συμβατικό. Είναι συμβατικό. Δεν είναι αιτιακό. Δεν μπορώ δηλαδή αιτιακά να το εξηγήσω. Είναι συμβατικό. Ο ήχος ψάρι δεν έχει σχέση με το ψάρι, αλλά ξέρουμε όταν ακούμε ψάρι ότι εννοούμε αυτό. Η δυσκολία όμως είναι από εκεί και μετά, όταν αρχίζεις και φτιάχνεις έννοιες, θεωρία. Όχι, είναι ξεκινάει αυτή είναι η μεγάλη της ελληνικής γλώσσας. Η ερώτηση του κυρίου Κουρή έχει πάντοτε έναν χαρακτήρα, ξέρετε, που μας αφορά όλους, πώς ξεκινάει η λέξη. Ναι, πώς ξεκινάει. Ξεκινάει η λέξη συμβατικά γιατί κάτι ξεχωρίζω και δίνω ένα όνομα. Και την ονομασία που έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες, την πήρανε όλες οι άλλες χώρες. Όχι, άλλες... δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή το ψάρι δεν το λένε και άλλες. Όχι, όχι, βέβαια, το λένε. Κυρίως στις έννοιες όμως. Πολλές έννοιες, επειδή τις ανέπτυξε πρώτα την θεωρία η αρχαία ελληνική. Οι Έλληνες δώσαμε πάρα πολλά πράγματα και ως λέξεις στις άλλες γλώσσες, γιατί δώσαμε τις έννοιες. Δηλαδή, όταν στους Ρωμαίους ή στην Αναγέννηση ή στον Διαφωτισμό ήρθαν και έμαθαν ελληνικά, τι έμαθαν, τις έννοιες έμαθαν και μαζί με την έννοια έπαιρναν και τη λέξη. Δηλαδή, όταν δίνεις... Γιατί θα έπρεπε να κατασκευάσουν δικές τους λέξεις για τις ίδιες έννοιες και ήταν πιο εύκολο να πάρουν αυτές. Ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο που και εμείς σήμερα παίρνουμε ξένες λέξεις για θέματα τεχνολογίας κλπ. Παίρνουμε μερικές έτοιμες λέξεις. Αυτό λοιπόν... είναι αντιδάνεια όμως, έτσι. Μερικές είναι αντιδάνεια. Ναι. Δηλαδή, ξεκινάνε ή είναι ελληνογενείς. Mm. Πήραν οι ξένοι και σχημάτισαν τη λέξη αλλεργή. Αλλεργή. Mm. Από το άλλον έργο που κάνουν ορισμένοι οργανισμοί μέσα στον άνθρωπο. Επειδή κάνουν άλλο έργο, το ονόμασαν αλλεργή από τα ελληνικά. Mm. Μετά το πήραμε εμείς. Mm. Αυτό είναι ελληνογενής λέξη. Πήραμε και το μπουντρούμι, το οποίο είναι ο υπόδρομος. Τον είπαν οι Τούρκοι μπουντρούμ και το πήραμε μετά. Αυτά είναι αντιδάνεια και είναι και ελληνογενείς λέξεις. Αλλά κυρίως, εμείς δόξασαμε ένα τεράστιο αριθμό λέξεων μαζί με έννοιες. Όταν έπαιρνε τον Πλάτωνα που δημιουργούσε και τον Αριστοτέλη που δημιουργούσε έννοιες, έπαιρναν λέξεις μαζί με τις έννοιες. Αυτό έγινε στην Αναγέννηση που ανακάλυψαν τα ελληνικά κείμενα και τα διάβαζαν όλοι και στον Διαφωτισμό με την έκρηξη της επιστήμης που χρειάζονταν όρους στην επιστήμη. Τους έπαιρναν από τα ελληνικά και τα λατινικά. Η ιατρική είναι ακόμη που έχει τις περισσότερες ελληνικές λέξεις. Η ιατρική είναι που έχει τις περισσότερες ελληνικές. Η ιατρική έχει πάρα πολλές, έχει τις περισσότερες θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί χρειάζεται, πρώτα απ' όλα έχει πάρει πάρα πολλές από τον Ιπποκράτη, από τον Γαλινό, από όλους αυτούς και από νέες λέξεις. Γιατί? Γιατί έχουν τις ρίζες τις ελληνικές στις οποίες ανατρέχουν και τις οποίες αναλύουν και τις επεκτείνουν. Αυτό που σας ρωτήσαμε και θα ήθελα να αφήσουμε αυτό.
Οι φοιτητές, φοιτητική νεολαία, πού είναι. Οι φοιτητική νεολαία. Που είναι γενικότερα, εννοείται. Δεν φαίνεται, ναι. Ούτε να πιέσει, να απαιτήσει. Φύγεται ένα μεγάλο θέμα. Εμείς κάποτε στη γενιά μας, κύριε Κουρή, τσακωνόμαστε μέσα στο πανεπιστήμιο και έξω από το πανεπιστήμιο για τη γλώσσα, για το κυπριακό, για τον τάδε λογοτέχνη που γράψε κάτι κλπ. Σήμερα αυτά δεν υπάρχουν. Και έτσι ενώ τα παιδιά αυτά είναι συγκροτημένα και υπερέχουν και βιολογικά και ξέρουν ένα σωρό πράγματα και έχουν μια ανεπτυγμένη ευφυΐα, έχουν μια αποστασιοποίηση από αυτά τα πράγματα. Τους απασχολούν άλλα θέματα που βεβαίως έχουν σχέση με τα οικονομικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα έχουμε αποπροσανατολίσει σε όλη μας την εκπαίδευση, γιατί έχουμε βγάλει από την εκπαίδευση την αγωγή, γιατί δεν τα εμπνέουμε, γιατί δεν τους δίνουμε ιδανικά, γιατί δεν τα ανεβάζουμε και τα έχουμε αφήσει με πολλή πληροφορία και πληροφορική. Είναι αυτός στόχος διεθνής. Όχι. Λέμε το εγκεφάλου. Όχι, ναι. Όχι, δεν θα το έλεγα. Όχι, να μην αμυγνύεται. Όχι, όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι η κοινωνία σήμερα έτσι που δεν ενθαρρύνει αυτά τα πράγματα. Μα κοιτάξτε, έχουμε κατακλειστεί από μια ξενομανία. Τι ακούνε τα παιδιά. Ξένα τραγούδια, αμερικάνικα, αγγλικά ακούνε τα παιδιά. Τι φοράνε, τι ντύνονται, ποια είναι τα ονόματα, τα εμπορικά που δίνουμε. Όταν έχεις αυτό, όταν έχεις τον καταναλωτισμό από την άλλη πλευρά, πώς θα έχω και το ένα και το άλλο, έτσι, την ξενομανία. Όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα, είσαι απομονωμένος από την ουσία της ζωής. Κύριε Βρετανή μου, όταν βλέπουν όμως ότι 500.000 φύγανε από εδώ σπουδασμένοι και θα έρθει και η σειρά τους. Δεν μάχονται. Ναι, είναι βεβαίως. Να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη. Όλα αυτά, ξέρετε, το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο. Υπάρχει μια απογοήτευση, υπάρχει μια εγκατάλειψη, υπάρχει κάτι, μια ματέωση, γιατί έχει δουλέψει, έχει διαβάσει, έχει αγωνιστεί και μετά βλέπει ότι όλα αυτά πάνε χαμένα. Υπάρχει κομματικοποίηση ή πολιτικοποίηση των φοιτητών. Σε τι βαθμό? Δεν υπάρχει στον βαθμό που θα χρειαζόταν. Δηλαδή δεν μετέχουν στα πολιτικά πράγματα, στα κοινά, με την καλή έννοια του να ενδιαφέρονται για τους πολίτες και την πολιτική, έχουν λίγο απομακρυνθεί. Και για τα εθνικά θέματα. Αυτό ισχύει για όλα. Αυτό ισχύει για όλα. Και αυτό είναι από τα πιο επικίνδυνα θέματα, όταν ο νέος δεν είναι μπροστά και όταν αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι ότι φεύγει, ότι είναι παρέκκληση, έτσι. Η καταστροφή, το ένα, το άλλο, αυτά παίζουν και αυτά προβάλλονται. Δεν υπάρχει αυτή η παρουσία η έντονη του φοιτητικού κόσμου, όχι γιατί στερείται ικανοτήτων, προσέξτε, γιατί αυτό θα ήταν ολέθριο, γιατί δεν έχει μάθει και δεν έχει την όρεξη και δεν έχει την έμπνευση να έχει ενεργό μέρος στα κοινωνικά. Να λείπουν και εκείνοι που εμπνέουν. Λείπουν και εκείνοι που εμπνέουν. Ναι, φοβάμαι ότι έχουμε μία μεγάλη ευθύνη και εμείς οι πανεπιστημιακοί, γιατί δίνουμε την πληροφορία και δεν ανεβάζουμε τα παιδιά, δεν τα εμπνέουμε, δεν τους οδηγούμε σε αυτό που είναι αυτό που ονομάζουμε έθνος, πατρίδα, χώρα, για όλα αυτά τα πράγματα. Και κάτι ακόμη, το διαδίκτυο έχει ωφελήσει ή όχι? Το διαδίκτυο είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να σου κάνει μεγάλο καλό, γιατί λύνεις προβλήματα, και να σου κάνει και μεγάλη ζημιά εάν είσαι κρεμασμένος και εξαρτημένος και ασχολείσαι με το τίποτε ή με το αρνητικό. Δηλαδή μπορεί να σου δώσει πολλά θετικά πράγματα και δεν μπορεί σήμερα να υπάρξεις χωρίς το διαδίκτυο και χωρίς την πληροφορική, δεν μπορείς να υπάρξεις, αλλά σου έχει αφαιρέσει από την επαφή σου με το καλό βιβλίο, με το διάβασμα, από την επαφή σου με το θέατρο, από την επαφή σου με μία έκθεση, με μία συναυλία. Αφαιρεί από άλλες δραστηριότητες οι οποίες προσδιορίζουν ποιοτικά τον άνθρωπο. Στην παιδεία τι πρέπει να γίνει, να κλείσουμε αυτό το... Στην παιδεία, την εμπειρία που έχετε. Στον Εθνικό Διάλογο έχουμε ετοιμάσει μία πρόταση που έχει δυνατότητα εφαρμογής. Αυτή η πρόταση με κάποιες μεταβολές είναι αξιοποιήσιμη από οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Φτάνει η κυβέρνηση να θέλει η όποια κυβέρνηση να συμφωνήσει και με την αντιπολίτευση και να πει ότι στα θέματα της παιδείας δεν παίζουμε ούτε πειραματιζόμαστε, γιατί είναι το κεφάλαιο του ελληνικού λαού. Να ρωτήσω δύο σύντομα πράγματα. Παρακαλώ. Γιατί δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε. Παρακαλώ. Υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων με αναθεώρηση του άρθρου 16. Ναι, υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, όχι όμως ως μαγαζιών, ναι, αλλά μη κερδοσκοπικών και μπορούν να υπάρχουν, λοιπόν, υπό προϋποθέσεις και υπό έλεγχο. Θα το κρατήσουμε για να το κάνουμε τη συζήτηση αυτή μια άλλη φορά και θα σας πρέπει. Δω, επίσης, αλλαγή του ασύλου, του καθεστώτος ασύλου. Οπωσδήποτε αυτά που ζούμε σήμερα στα πανεπιστήμια δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ άλλοτε. Πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Για να μπορέσει το πανεπιστήμιο στοιχειοδός να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Είστε καλά. Να είναι καλύτερη από αυτή που περάσαμε. Και με λιγότερο πόνο. Καλή χρονιά, δηλαδή μια αγωνιστικότητα να μπορέσουμε όλοι να σταθούμε στα πόδια μας. Λοιπόν, μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Έχουμε μαζί μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, τον κύριο Σεραφείμ. Σε λίγα λεπτά μαζί. Ο κύριος Ανδρεόπουλος.